Ειδήσεις και σημαντικές εξαγγελίες επεφύλασε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, μιλώντας για τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Σωματείου, δήλωσε πως η διαδικασία της μελέτης για το νέο κλειστό γυμναστήριο της πόλης κυλά ομαλά και μέσα στο νεοαφιχθέν έτος θα έχουμε θετικές ανακοινώσεις αναφορικά με το έργο. Η μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Δημοκρίτη, από το Πολυτεχνείο, συνεχίζεται και θα διεκπαιρεωθεί ως ονούπο με εξασφαλισμένη. Με τη βοήθεια του ΑΕΜΗ του περιφερειάρχη μας, τα 4.300.000, να μπορέσουμε να συμφορήσουμε τους αγωνιστικούς χώρους, τους υφιστάμενους, με έναν χώρο καινούριο, μοντέρνο, που θα πληρεί τις προϋποθέσεις των αθλημάτων όπως πρέπει να γίνονται τα παιδιά μας. 3,9 εκατομμύρια ευρώ έχουν εξασφαλιστεί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου το νέο κλειστό να γίνει πράξη σε οικόπεδο που έχει ήδη παραχωρήσει ο Δήμος. Το θέμα που αποτελεί διακαή πόθο των αθλητικών σωματείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, δείχνει να προχωρά με την πρόθεση μάλιστα, όταν αποτελέσει πράξη το νέο κλειστό, να λάβει το όνομα του αείμνηστου Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το 2016 από τον αείμνηστο Περιφερειάρχη μας είχαμε μια εξαγγελία σε συνεργασία με το Δήμο, δηλαδή η Περιφέρεια βάζει 3.900.000 ευρώ σε οικόπεδο που θα δώσει ο Δήμος για να κάνουμε το νέο κλειστό. Δίπλα στο κολυμπητήριο. Άρα αυτό που υποσχεθήκαμε εμείς προεκλογικά το κάνουμε πράξη. Πλέον και θέλω να πω ότι μια προσωπική μου υπόσχεση προς τον Περιφερειάρχη, τον Αείμνηστο Γιώργο Παυλίδη, ήταν ότι αυτό το κλειστό θα το ονομάσουμε Γιώργος Παυλίδης. Γιατί τα χρήματα ήταν δύσκολα να βρεθούν και όμως τα βρήκαμε. Και εφόσον όποιος έχει τα χρήματα μπορεί να κάνει το έργο. Και επειδή ο Δήμος είναι αρρωγός και συμπαραστάτης αυτό, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τον τόπο και επιτέλους να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ακόμα ένα κλειστό γυμναστήριο αξιώσεων και προδιαγραφών που θα μπορέσει την ομάδα να την υποστηρίξει και κάθε ομάδα που έχει σχέση με το βόλεϊ ή το μπάσκετ και γενικότερα και το χαρτιβόλ. Γενικότερα κάθε ομάδα που χρειάζεται ένα κλειστό γυμναστήριο με προδιαγραφές και αξιώσεις, αυτή να μπορεί να υποστηρίζεται μέσα από τέτοιες υποδομές. Αυτό ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ότι το 2017 θα γίνει ο διαγωνισμός κύριε Δήμαρχε, τελειώνει μου έχει πει ο κύριος Δήμαρχος η μελέτη από το Πανεπιστήμιο και θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Αυτό ήθελα να πω. Καλή χρονιά με υγεία. Δύο κουβέντες μόνο να συμπληρώσω, αγαπητέ Δημήτρη, πριν έρθει σε κανένα φορά ο Γαλλικός Δήμαρχος. Είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει σύμπνοια, το ότι υπάρχει διάθεση προσφορά και ίσως να είναι από τις λίγες φορές που έχετε πλέον τεκμηριωμένο να καθίσουν για αυτή την εξαγγελία. Όταν όλοι οι φορείς και η κοινωνία της πόλης είναι σύμφωνοι, θα προχωρήσει το πράγμα. Σαφώς. Η συνδρομή μας είναι σίγουρη. Η δική σας, ο Δημάρχος, η δική μας και όλες τις πόλεις. Μακάρι να έρθει η ώρα, όπως είμαστε όλοι εδώ μαζί, που θα πάμε, θα το θεμελιώσουμε και θα το εγκαινιάσουμε. Θεωρώ ότι θα είναι το αποκορύφωμα. Και ας δώσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτή την κατεύθυνση. Θερμά λόγια για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους και ο Μητροπολίτης Άνθιμος που εξήρε τη σημασία της προώθησης του αθλητικού ιδεώδους. Καμαρώνει η Αλεξανδρούπολη για τον Εθνικό και χαίρεται για την ιστορία του, οπότε στελεχώνει με τα παιδιά του, τα τμήματα και τις ομάδες του, γιατί στη συνέχεια πρικίζεται αυτή η πόλη με έπαθλα, αλλά και το μεγαλύτερο έπαθλο είναι το αθλητικό ιδεώδους, το οποίο με τόση επιμέλεια και τόση σοβαρότητα υπηρετείται σε αυτόν εδώ το χώρο. Αποτελεί παραδεδειγμένη αλήθεια πως η συνεργασία μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και Εθνικού είναι στενή και υπαρκτή. Στο πλαίσιο αυτό, διαστόματος του Δημάρχου επισημάνθηκε πως η συμπόρευση αυτή θα συνεχιστεί και μάλιστα θα διανθιστεί στο άμεσο μέλλον. Να πω ότι ο Δήμος είναι εδώ και μου άρεσε το γεγονός και η πιστοποίηση, Πρόεδρε, ότι ευχαριστήσατε όλους τους παράγοντες. Δεν είναι φαινόμενο συνηθισμένο αυτό. Και καλό είναι όταν λέγεται από ένα παράγοντα σαν εσένα, που πιστεύω ότι εκπέμπεις μηνύματα από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού με τα 14 τμήματα, να το τονίζουμε και να λέμε υποδεχόμενοι αυτήν την υπέροχη ρίση σου, ότι είμαστε ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε. Ξέρεις πόσο δύναμη μου δίνει αυτό να σας δώσω συν κάτι ακόμα από αυτό που εσείς δικαιούστε, δεν είναι δικό μου, όταν σας δώσω μέσα από τη διαχείριση την οποία εγώ έχω την υποχρέωση να κάνω.
πολύ μεγάλη δυναμική μου. Γιατί έχω απέναντί μου ανθρώπους καλοπροαίρετους, χωρίς να επινήσουμε τίποτα για τους παλιούς. Απλά είναι μια διαφορετική τακτική την οποία εγώ την ασπάζομαι και λέω ότι με τέτοιου είδους νοοτροπία και με τέτοιες συμπεριφορές αληθινά είμαστε ενωμένοι. Σε ό,τι έχει να κάνει αμιγώς με τα γεγονότα γύρω από την κοπή της πίτας, ένα σχόλιο του Προέδρου του Εθνικού προκάλεσε γενική ευθυμία αλλά και χαμόγελα σε όλους, ιδίως στο Σεβασμιότατο. Εγώ έδωσα την πρωτοβουλία σας στο Σεβασμιότατο. Λόγω έχεις δίκιο. Άμα έδωσα την πρωτοβουλία στο Σεβασμιότατο θα πάει όλη στην εκκλησία. Δεν κακό αυτό. Ούτως ή άλλως μας τα πιστεύω. Α, κύριε Πρόεδρε. Τόσο ωραία, ούτε εγώ μπορούσα να το πω. Στο πλαίσιο της ημέρας, η ανταλλαγή ευχών υπήρξε θερμή και η κοπή της πίτας δεν ανέδειξε τυχερό, αλλά τυχερή. Έφυγε μια χρονιά, ήρθε μια καινούργια. Δώσαμε πολλά την προηγούμενη, θεωρούμε ότι μπορούμε να δώσουμε πολύ περισσότερα την επόμενη. Ευχές για υγεία, ατομική, οικογενειακή ευτυχία και πάνω απ' όλα παρόντες στον εθνικό μας. Όλοι εδώ μαζί. Μπορεί να είναι λίγο τώρα, αλλά είναι λίγο.